Αλλά το παράδοξο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η ομάδα που αδικείται περισσότερο από αυτόν τον αγωνιστικό χώρο είναι η Λάρισα. Γιατί έχει πολύ καλούς παίχτες και αναγκάζεται κάθε δεύτερη εβδομάδα να παίζει εδώ μέσα. Αδικεί πάρα πολύ τον εαυτό της, αδικεί πάρα πολύ τους παίχτες που είναι ποιοτικοί και τον τρόπο παιχνιδιού της που είναι πάρα πολύ όμορφος, θεωρώ εγώ. Αυτό το 0-0 τι σημαίνει για την ΑΕΚ? Τίποτα. Είναι ένας βαθμός σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Μέχρι τέλους το σώσαμε κιόλας, γιατί θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο άτυχοι και να χάσουμε το παιχνίδι εντελώς. Εμείς προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι.